αυτό ήταν για έξω σχολικό. Λοιπόν, να ξανασηκωθώ και να φέρω τον καλεσμένο μας. Το Γιαννάκη. Παιδιά, ο Γιαννάκης. Έχουμε συνηθίσει να το λέμε Γιαννάκη, αλλά πλάκα-πλάκα. Ο Γιαννάκης δεν είναι Γιαννάκης. Είναι κοτσαμάντρας πια. Απλά είναι ίδιος όπως το πρωτογνωρίσαμε πριν καμιά δεκαετία χρόνια. Φοβερό. Δηλαδή και αυτό, μην βλέπετε που λέμε, α, είναι μικρός, είναι. Τι μικρός. Όλοι πια μικροί και εμείς μόνο μεγαλώνουμε. Μικρό το γνωρίσαμε. Έτσι, τώρα έχει γίνει άντρας. Τώρα είναι. Αλλά είναι ίδιος είναι ο άτιμος. Ίδιος στα 40. Δείτε μια φωτογραφία του πριν 15 είναι. Χρόνια, 10. Είναι ίδιο. Πριν πόσα χρόνια ξεκίνησε ο Γιάννης Μητσέλης, 10 δεν είναι. 10 γεμάτα. Τώρα θα μας τα πει ο ίδιος. Θα μας πει και το φάρμακο που χρησιμοποιεί. Για έλα μέσα, Γιάννη μου. Και ειλικρινά, πες μας τι κάνεις κι εσύ. Γιατί νομίζουμε ακόμα ότι είσαι ο μικρός Γιαννάκης που γνωρίσαμε. Λαχανικά τα κόβεις. Καλώς το. Έλα ρε Γιάννη. Τι τρως. Μεγάλωσες, ψήλωσες, ομόρφινες. Χρόνια και ζαμάνια, τι κάνεις. Τι λέω, κάνεις. Καλά. Καλά. Πάντως είσαι και οικονομικός, γιατί ίδιο κορμί έχεις από την πρώτη μέρα που σε ξέρουμε. Που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να αλλάξεις και ρούχα. Όχι, εσύ, γιατί. Γιατί δεν έχεις πάρει ένα γραμμάριο, εσύ ίδιος υπάρχουν, είσαι. Όχι, είναι εκνευριστικό, όταν δηλαδή. Ήταν λίγο όταν πιο ήρθα, όταν ήρθα στο στούντιο εδώ, η μισή μου είπαν ότι αδυνάτησα και η μισή ότι υπάρχει. Όχι, έχεις αδυνατήσει κι άλλο, εγώ νομίζω. Όχι, εγώ πήγα να σου πω ότι έχεις δώσει από πρόβες, μάλλον. Από πρόβες, ναι, εντάξει. Με το χέρι στην καρδιά, πόσα κιλά είσαι. Μεγάλωσα. Ορίμασα. Ναι, ναι. Τι να σου πω, μεγάλωσε. Πόσα κιλά είσαι, πες μου. Μην πεις ψέματα όμως, γιατί είσαι από τις περιπτώσεις που θα πεις παραπάνω, το ξέρω πόσο είσαι. Σαν τις γυναίκες που λένε πιο κάτω στην ηλικία, θα πεις παραπάνω σε κιλά. Όχι, γιατί δεν πεις ψέματα. Όχι. Είσαι 71. Ξέρεις κάτι, ξέρω εγώ, έχετε κάνει γκάλο, δεν ξέρω. Ναι, τόσο. Είσαι 71. 71. Καθόλου. 70 και. Αφού ξέρετε το θέμα των παιδιών, το έχω πολύ. Τον παιδιών. Παιδάκι κι αυτός. Άλλο παιδί κι αυτός. Έχεις δει πολλά παιδιά 71 κιλά, δεν ξέρω. Πώς τα έχεις καταφέρει, πες μου. Γιατί πλάκα-πλάκα όλοι νομίζουμε ότι ακόμα είσαι πιτσιρίκος, αλλά δεν είσαι πια πιτσιρίκος. Πιτσιρίκος σου γνωρίζαμε πριν από 10 χρόνια. Τώρα είμαι 31, εντάξει. Να, είδες, ακριβώς τα είπα. Τα έχω πιάσει ακριβώς. Λέω είναι, πια 30 χρονών. Ναι, όταν με γνώρισες ήμουνα 20. Έχουν περάσει χρόνια. Αρκετά. Έχουν περάσει χρόνια. Εσύ τι κάνεις. Τι να κάνω. Δεν κάνω τίποτα ιδιαίτερο. Καμιά φορά γυμναστική. Προσέχεις κάτι. Σε προσέχεις λιγάκι. Με προσέχω λόγω επαγγέλματος. Νομίζω ότι αν δεν είχα ασχοληθεί με αυτό το επάγγελμα δεν θα με πρόσεχα καθόλου. Γιατί βαριέμαι τη γυμναστική πάρα πολύ. Δεν μπορώ όλο αυτό. Αν δεν το έχεις τρόπο ζωής, δεν νομίζω ότι μπορείς να τα καταφέρεις. Τι άλλο βαριέσαι. Τι άλλο βαριέμαι. Γενικότερα βαριέμαι. Δηλαδή είναι κάτι. Ναι, είμαι λίγο της βαρεμάρας. Αλλά. Ήσουνα και στην εφηβεία σου, έτσι. Ναι, πάντα. Ή τώρα νιώθεις ότι έχει αρχίσει λίγο και. Η βαρεμάρα, όχι, υπήρχε ανέκαθεν. Τι βαριέμαι. Βαριέμαι την αναμονή στη δουλειά, ας πούμε. Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Που σε τσακίζει. Δηλαδή, που λες, δώσ' μου σκηνές να κάνω, δεν με πειράζει καθόλου. Αλλά το περισσότερο δυστυχώς στο επάγγελμά μας είναι το περίμενα. Από το ωφέλιμο. Και εκεί που βαριέσαι. Να σου πω κάτι άσχετο. Με συγχωρείς. Στο σχολείο έκλεβες καθόλου στα διαγωνίσματα. Έκανες καθόλου σκονάκια. Εννοείται. Συνέχεια. Ήσουν καλός ή σε πιάνανε. Όχι, δεν με πιάνανε. Αλλά έκανα πολλές βλακίες, δηλαδή το στυλ, είχα βάλει, ξέρω εγώ, είχα γράψει το σκονάκι πίσω από το καλοριφέρ και ήταν η φέτος του καλοριφέρ και μετά δεν μπορούσα να το διαβάσω καλά και έκανα σε αυτή την κίνηση και έγραφα, ουσιαστικά μάντευα τι θα είναι η επόμενη λέξη. Λεπτό, καθώς ήμουν σε μια θέση που ήταν κοντά στις φέτες του καλοριφέρ. Ναι, εννοείται, με έμεινα στην άλλη άκρη, πώς θα βγεις. Ξέρετε, παιδί, μπορεί να βγάλεις και γυάλι. Θα κάθομαι με το τηλεφακό. Με τηλεφακό. Μπορεί να το έχεις αφήσει εκεί και να πήγαινες να το παίρνεις στην ώρα των εξετάσεων. Έκανε αυτά τα κλασικά μέσα στο στυλό, ας πούμε. Ή που έχεις το χαρτί. Εγώ το πολύ πολύ έκλαβα λίγο από τη διπλανή μου ή από την μπροστινή μου. Αυτά που θυμάμαι που λέγανε όλοι με κάτι με το στυλό που ήταν κάτι χαρτάκια τόσο. Πώς να το ξεδέσεις και να το διαβάσεις. Πώς τα κάνατε αυτό που έκανα. Αυτοί που τα κάνανε, εγώ το θαύμαζα. Το χαράζαμε το στυλό με καρφίτσα. Μα τι γράφατε πάνω με καρφίτσα στο στυλό μου. Το καλύτερο. Το στυλό έχει. Ξέρεις ποιο είναι το καλύτερο. Πλευρές. Και χάραζε σε κάθε πλευρά μια απάντηση. Καλά, η πλευρά είναι τόση όμως. Τι απάντηση θα γράψει εκεί πέρα. Όχι, παιδί μου. Γάμα τάφα, ας πούμε. Γιατί σε σκονάκι τι γράψε, όλο το βιβλίο. Ναι, άμα έκανε στο σκονάκι το άλλο που έβαζε μία σελίδα χαρτί, άλλη μία από πάνω, έγραφε όλες τις απαντήσεις δυνατά με το στυλό και έβγαινε από κάτω. Σαν ανάγλυφο, καταλαβαίνεις. Ναι, αλλά πού ήξερες ποια σωστή σελίδα να βγει, ρε παιδί μου. Έβαζε τα σώση, υποτίθεται. Δεν τα βάζω όλα, δεν βάζω τον τόμο, ναι, όλο το βιβλίο. Αλλά και τα σώση. Έπρεπε να ψάχνει σελίδες. Δηλαδή αυτό ο καθηγητής που ήταν μέσα τι έκανε. Μέσα στον πανικό σου, τις ψάχνει σελίδες και τις βρίσκει κατευθείαν. Δεν υπάρχει. Και μου έχει τύχει να αντιγράψω στο σχολείο η κοπέλα από την οποία αντέγραψα να πάρει 18 και εγώ να πάρω 19, ας πούμε. Ναι, πώς γίνεται αυτό. Έβαλα ένα δικό μου προσωπικό στυλ. Καλύτερα γράμματα. Ναι, αφού στο πανεπιστήμιο πρώτη φορά μου έτυχε να δώσουμε εξετάσεις με ανοιχτά βιβλία σε μάθημα του Βέλτσου. Και είχαν πανικοβληθεί όλοι. Του τι δεν έχουμε από πού να αντιγράψουμε, γιατί έχουμε τα βιβλία ανοιχτά.
Και τι έγινε, περάσατε όλοι? Έγινε κόλαση. Γιατί ακριβώς με τα ανοιχτά βιβλία δεν σου ζητάνε να γράψεις αποστηθισμένα πράγματα, αλλά να αναπτύξεις και να αναλύσεις. Αυτά που κατάλαβες. Αυτά που κατάλαβες και αυτά που συνεπάγονται από όλα αυτά που έχει μέσα το βιβλίο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι εκεί μπλόκαρε το σύστημα το προηγούμενο τόσων ετών με ένα άλλο σύστημα, λίγο πιο ευρωπαϊκό, πιο φιλελεύθερο, που σου ζητάει λίγο να αναπτύξεις τη σκέψη. Πιστεύω ότι οποιοδήποτε Έλληνας μαθητής μπορεί να μπλοκάρει πάρα πολύ άσχημα με αυτό. Το χειρότερο πράγμα το έχει πάθει ένας φίλος μου, που είχαμε διαγώνισμα, ουσιαστικά έκθεση ήταν στα γαλλικά, και αντέγραψα με μια κοπέλα και του λέει μετά η καθηγήτρια, χάρη αντέγραψες. Και λέει, όχι κυρία, εγώ δεν αντέγραψα, εγώ μόνο το τέτοιο. Λέει, αντέγραψες. Και τι είχε γράψει? Όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω μητέρα. Και λες, εντάξει. Χάρη σε βλάξ. Ναι. Και μετά βέβαια τον κορδεύω, μετά χρόνια δηλαδή. Εγώ λέει, αντέγραψα. Φοβόσουνε καθόλου όταν αντέγραφες? Όχι ιδιαίτερα, γιατί δεν... Ενώ είχα καλούς βαθμούς γενικότερα, γιατί μου μέναν, δεν διάβαζα πάρα πολύ, αλλά διάβαζα λίγο και είχα τη μνήμη να τα αποστηθήσω. Μερικές φορές, όταν ήταν σε κάποιο ωριακό σημείο, ειδικά στα μαθηματικά, εκεί πέρα ήταν λίγο, που και να αντιγράψεις τα μαθηματικά και πάλι δεν μπορείς να αντιγράψεις. Αν δεν το κατέχεις το άθλημα, ό,τι και να γράψεις στο σκονάκι, σου φαίνονται πιο κινέζικα από αυτά που δεν παλεύεται. Αλλά όχι, δεν είχα άγχος, τρελό. Δεν με είχαν πιάσει δηλαδή. Πολλές. Δηλαδή, θυμάμαι, ήταν 114 οι απουσίες στο σύνολο, νομίζω 60 δικαιολογημένες, 54 δικαιολόγητες, και ήμουνα κάθε χρόνο ακριβώς στο όριο. Δηλαδή, υπολόγιζα πόσες έχω ακόμα, τόσες. Και τις κρατούσα καβάτζα για το τέλος. Είμαι ένα πολύ καλό πρότυπο από ό,τι κατάλαβες, ναι, για τα παιδιά σχολείο. Γιατί εντάξει, δεν είναι. Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Πάει, δεν πέρασες. Είναι σε κανένα να ακολουθήσετε αυτό. Και έχω μετανιώσει, το ότι στο δημοτικό δεν είχαμε απουσίες. Και όλοι το σκεφτήκαμε μετά αυτό. Πού να πας, διακοπές? Πού να πας τότε, στο δημοτικό? Πού πήγαινες στο γυμνάσιο όμως, για πες με, από περιέργεια. Γιατί εγώ θυμάμαι και τότε, πού πήγαινε, δηλαδή πού? Καφετέρια. Σε μια καφετέρια να πιες καφέ. Αυτό, τι να, πού να πας. Και τι ήταν αυτό? Έχανες μάθημα. Αυτό είναι. Αυτό είναι το σημαντικό, δεν είναι ο καφές που θα πιεις. Και τι καφέ να πεις τώρα, πας στο γυμνάσιο να πεις καφέ? Καλά, όταν πήγαινες και πήγαιναν οι γονείς σου, η μάνα, τέλος πάντων, να πάρει αυτό τον δύστυχο, τον έλεγχο, δεν έβλεπε τις απουσίες, δεν σου λέγε τίποτα? Ναι, τι κάνετε, τις αλλάζατε, τις μουτζουρώνετε τις απουσίες? Όχι. Γιατί εγώ το είχα δει και αυτό στο σχολείο. Δεν τις αλλάζουν. Καλά, πολλοί έχουν κάνει διάφορα. Δηλαδή και φίλοι μου έχουν κάνει τρελά. Ο άλλος είχε πάρει 7, είχε γράψει ένα διαγώνισμα και βάζει το ένα, το κάνει 17 και πάει σπίτι και του λέει η μάνα του, είναι δυνατόν να έχεις γράψει μόνο 17. Και λέει, εντάξει. Πάλι καλά που το γράψει τουλάχιστον. Όχι, ξέρεις, διάφορες δικαιολογίες. Ότι δεν πρόλαβα να πάω στο σχολείο, άργησε το λεωφορείο. Πώς μπορεί να δεν πρόλαβες με τις 150 απουσίες, δεν πρόλαβες ούτε μια μέρα να πας πρωί. Εντάξει τώρα, συμβαίνουν αυτά. Εδώ δίναμε αίμα για να μπορέσουμε να φύγουμε. Το αίμα μας το ίδιο δίναμε για να μπορέσουμε να φύγουμε μερικές ώρες από το σχολείο. Τι λες τώρα? Ωραία είναι αυτό. Πόσο μακρινή σου φαίνεται αυτή η εποχή που λέμε τώρα? Τώρα πια μου φαίνεται πολύ μακρινή. Γιατί? Εδώ μου φαίνεται πολύ μακρινή η δραματική σχολή, που και αυτή είναι πολύ μακρινή πια. Είναι 10 χρόνια τώρα. Μου φαίνεται μακρινή, δεν ξέρω. Καταρχήν, μου φαίνονται πια ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν είναι πολύ πιο κοντά από ό,τι θυμάμαι εγώ. Τι, τα 19 και 3, εξήγησέ μου. Όταν ήμουν πρώτη γυμνασίου και βλέπα παιδιά τρίτης λυκείου, μου φαίνονταν πανύψηλα τα παιδιά. Α, πιο κοντά. Είναι από, από ποια γωνιά τα βλέπεις, ναι, τα πράγματα. Ξαφνικά μου φαίνονται ότι τα παιδιά του γυμνασίου είναι πάρα πολύ μικρά παιδιά. Όταν είσαι τότε, δεν νιώθεις όμως ότι είσαι τόσο μικρός. Ή έβλεπες, ο άλλος είναι 30 χρονών. Εξωσχολικός. Ναι, ναι. Τι εξωσχολικός, 30 χρονών έλεγε. Είναι πολύ μεγάλος αυτός. Είναι και γέρος. Ας αλλάξουμε κουβέντα. Ας αλλάξουμε κουβέντα, ναι. Ας πούμε κάτι πιο χαρούμενο. Λοιπόν...